Στα νέα. Κόλπο γκρόσω με αποχή και 75 ναι. Ένα αριθμό που άλλαξε τα δεδομένα. Φάκελο ομόφυλα ζευγάρια. Αναδίπλο ΣΥΡΙΖΑ για την κομματική πειθαρχία. Έχμεσα μαρά κατά Μητσοτάκη, για την εποχή. Πώ μια ιδέα στηριγμένη στον κανονισμό τη Βουλή ανέτρεψε τα δεδομένα για τον γάμο των ομοφύλων. Και ξεκινούν οι εργασίε ανακαίνηση στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργό μετακομίζει. Και τι κρίσει φυσικά έχει εδώ. Τι σηματοδοτεί ανανέωση στο στρατό. Πάμε στράτιδμα. να κάνουμε ρεπορτάζ στην μετακόμιση. Να βάλουμε α, χεράκι. Πάμε. Ε. Άνετα. Γιατί. Ε, για το στρατό έχουμε κάνει ρεπορτάζ σαν όπλα δυνάμει, κυρίε και κύριοι, και θα το δείτε. Μην το χάσετε. Σήμερα, αύριο και την άλλη εβδομάδα, έτσι. Στην καθημερινή πρώτη έλεγχη τη εφορία καλούνται να δώσουν εξηγήσει όσοι δήλωσαν, δήλωναν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ είχαν πραγματοποιήσει πολύ μεγαλύτερε δαπάνε. Κλειδονισμοί στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω γάμου ομοφύλων. Κριτική κορυφαίων στο Κασελάκι. Νύχτε εθαλμίχλη ξανά στην Αθήνα. Χτυπήματα και τρόμο στην Ερυθρέα Θάλασσα. Θα έχουμε εδώ εκλεκτού καλεσμένου για να αναλύσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία θυμίζει παρ' τα στην περιοχή. Συγκίνηση για τα αδέρφια που σκοτώθηκαν στη Λιβύη. Χθε είχαμε την παρασυμποφόρηση με το μεγαλό σταυρό του τάγματο του Φήνικου από την πρόεδρο Εισμήμιν μετά θάνατον στα αδέρφια θελοντέ που έχασαν τη ζωή του στην ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη. Αν θυμάστε, στα, στα, στα δύο αδέρφια. Το δώρο ζωή του πατέρα στην κόρη του, ένα συγκλονιστικό θέμα, ένα μικρό ιατρικό θαύμα στην Ελλάδα. Ένα θέμα που μπορούμε να προβάλλουμε. Να, να το δούμε, να αυτό, αυτό, να το δούμε με τη την Ελένη. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το έχουμε. Πραγματικά, εγώ να τρίχεσα. Το έχουμε, παιδιά. α Ωραία. <Πάμε> να, να το δούμε, το δούμε. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή. <Συγκλώνα> Αν και αυτό είχα τη σιγουριά μέσα μου, ότι όλα θα ήταν μια χαρά. Ιδιαίτερα ότι ήμουν στα καλύτερα χέρια, είναι ο μπαμπά μου και <χω> μπόρεσε να κάνει μια τέτοια πράξη. Ε, δεν, ε, τα λόγια είναι περί Δεν μπορεί να πει κάτι σε αυτήν την περίπτωση. Μόνο το ότι. Ε, να του δείχνει την αγάπη σου και την αγνώμη σου <Συγκλώνα> καθημερινά. Είναι η πρώτη μεταμόσχευση ύπατο από ζωντανό δότη, ο πατέρας της, στην κόρη. Βγήκε και συμβατό. Yeah. Και έδωσε το μισό του, σκότη στο κορίτσι του. Απίστευτο. Και οι γιατροί που έκαναν και τη μεταμόσχευση, να το πούμε και αυτό, γιατί το, το ακούσαμε, επειδή έγινε σε ημέρα που ήταν αργία, νομίζω, και δεν είχαν όλη εφημερία. Όλοι αμέσω όταν βρέθηκε αυτό για να σώσει το κορίτσι, φυσικά πήγαν εκεί και έδωσαν τη μάχη του. Μπράβο να τι πάνε όλα καλά τη Ελένη και στην οικογένειά τη. Αυτοί είναι οι γιατροί που έκαναν την ιστορική αυτή μεταμόσχευση στη χώρα μα. Να είναι καλά. Και είναι οι, ίδιοι, οι διαφορετικέ όψει ένα νόμισμα. Ναι. Mm. Πώ άλλοι γονεί, άλλοι πατεράδε συμπεριφέρονται στα παιδιά του και τι είναι κανεί άλλοι, άλλοι γονεί, μητέρε ή πατεράδε, προκειμένου ο πατέρα, να κάνει για το παιδί του. Mm. Αυτέ είναι. Ωραία, ε, δώστε το, νομίζω ότι το. Mm. Α δούμε τι δηλώσει mm. του πατέρα και τη μητέρα, α πούμε. Εγώ δεν είχα κανένα φόβο και πριν το χειρουργείο για το λόγο ε, ότι έκανα αυτό που έκανα για το παιδί μου. Είμαστε ευλογημένοι που έγινε όλο αυτό, εγώ έτσι το έχω πάρει και ότι πήγαν όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον κύριο Σωτηρόπουλο, την ομάδα του. Πήραμε το σηκώτη του πατρός που είδαμε ότι ήταν και πιο κατάλληλο το χωρίσαμε στα δύο, πήραμε το δεξιό λοβό, το δεξιό σηκώτη δηλαδή, και το εμφυτεύσαμε στην Ελένη αφού αφαιρέσαμε το δικό της ύπαρο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσω κύριο και στην ομάδα του. Λοιπόν, στην εφημερίδα συντακτών, νοικοκυριά, υποστεγαστικό διωγμό. Μα έχετε στείλει και εσεί πάρα πολλά μηνύματα. Ζητάει ο κόσμο να κάνουμε θέμα, εγώ και εσύ, για τα ενίκια. Να βγούμε έξω να ψάξουμε σπίτια. Να ξέρει. <laughs> Στα ύψη ενίκια και τιμέ κατοικιών, λόγω Airbnb, χρησιμοποιείται και κερδοσκοπικών ανατιμήσεων. <laughs> ε, ο κ. Ζαχαριάδη, που θα τον έχουμε εδώ, έχει δώσει συνέντευξη συζήτηση για του ευρωσοσιαλιστέ. Έπρεπε να έχει γίνει, λέει, καιρό τώρα και φωτιά στη Μέση Ανατολή. Φόβο για διάχυση τη κρίση, έτοιμη για αποστολή τουλάχιστον τριών πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα ή Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα στέλνει εδώ ο Κώστας ο Λιολιοσίδη. Καλή σα ημέρα. Ε, από τη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδική, Μείον 5 βαθμό. Να είστε καλά. Έρε ε, γλέντια. Πάρτε αγκαλιά Μπράβο. το κορίτσι και να μην, μην Τι να πούμε. με μείον 5. Ελεύθερο τύπο. Οδηγό για 100.000 ιδιοκτήτε ακινήτων. Είναι η φόροι για τα Airbnb. Φορολογία εισοδήματο 15-45% για όσοι έχουν ένα ή δύο ακίνητα. Τέλο διαμονή από 0,5 ευρώ ω 10 ευρώ την ημέρα. Από μισό λεπτό ω 10 ευρώ την ημέρα. Ω ατομικέ επιχειρήσει θα αντιμετωπίζονται όσοι έχουν τρία ή περισσότερα αρκίνητα. Οι πολυκατοικίε, Airbnb, θα λειτουργούν ω ξενοδοχεία. Ελληνική στατιστική υπηρεσία τρέχουμε 8,9% οι αυξήσει στα τρόφιμα. Τα σχολεία Θεσσαλονίκη πριν 100 χρόνια, έκθεση με ιστορικά αρχεία και φυσικά αποθέωση φλόρου και εποχή χούπηση ενόπλου δυνάμει, όλε οι αλλαγέ στην ηγεσία του στρατεύματο. Αυτά από το Ελήθερο Τύπο. Στη Δημοκρατία, πώ θα γίνει η εξαγορά των καταπατημένων. Αρχέ Μαρτίου, ανοίγει η πλατφόρμα. Τι θα περιλαμβάνει, οι προποθέσει για του ιδιοκτήτε, τα δικαιολογητικά και το κόστο πότε θα δίνεται, έκτωση έω και 30%. Χιλιάδε τα κτήματα του δημοσίου που κατέβλαβαν οι ιδιώτε. Και ο Σαμαρά χλεβάζει τον Μητσοτάκη για του γάμου των γκέι. Στην Αυγή, ο Όμηρος Σαμαρά και της Ακρίβειας, με φρενήρι ρυθμό 8,9, εξακολουθεί να τρέχει ο πληθωρισμός τροφίμων, γονατίζοντα τα νοικοκυριά, απρόθυμη να παρέβει η κυβέρνηση, υπόσχεται η μήμετρα από το Μάρτιο και μετά, απειλέ Σαμαρά σε Μητσοτάκη για το γάμο των ομοφύλων, με τον πρώην Πρωθυπουργό να προδοποιεί πω όταν έρθει η ώρα θα τοποθετηθεί Στη Βουλή. Διαλυμένα σχολεία άφησε στην Αθήνα ο Πακογιάννη η Αυγή με πλούσιο ρεπορτάζ. Στο σπάστη, απεμπλοκή τώρα τη Ελλάδο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επικίνδυνη κλιμάκωση. ΗΠΑ, Βρετανία, βομβαρδίζουν την Ιεμένη και το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια απορρίπτεται. Νέα λαλητήρας στι 18 του Γενάρη μετά την πρώτη μαζική απάντηση. Και εδώ να πούμε και αυτό, αποσπάσματα τη απόφαση. Τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο με θέμα τι διεθνεί και εσωτερικέ οικονομικέ και πολιτικέ εξέλιξει, η πορεία αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματο, η δράση του κόμματο προ τι ευρωεκλογέ τη 9η Ιουνίου του 2024. Στην αιστεία, Σκέτο Μακεδονία, Ιστοδινεκές με τη βούλα τη Ελλάδο. Ο Σκοπιανό Πρόεδρο και ο Σκοπιανό Πρωθυπουργό ζητούν παράταση για τα διαβατήρια, τι ταυτότητε και τι πινακίδε στο ΓΙΤΑΧΗ με να μην εφαρμοστεί προσωρινό η Συμφωνία των Πρεσπών. Άνδρες δεν φεύονται, οι γυναίκες υπαντρεύονται στην αρθογραφία της εφημερίδας και είπα και Βρετανία βαρδίζουν τις θέσεις στο Χούθη. Αυτά από την αιστεία. Σε κόντρα, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έτοιμοι να φύγουν, έχουν διαμορφώσει ενότητα γραμμή και προετοιμάζονται για σύγκρουση. Οι κινήσει του ανάγκασαν τον Μιτσότακη να δεχτεί την αποχή από την επίμαχη ψηφοφορία. Και βγαίνουν τα τραχτές στου δρόμου. Φτάνει ο εμπεγμό από την κυβέρνηση, λένε οι αγρότε. Την είναι αυτεμπορική. Διαρκή απειλή ο πληθωρισμό των τροφίμων. Ελπίδε πω τα μέτρα θα φέρουν αποτέλεσμα. Φόβη για νέο γύρο ανατιμήσεων. Συνεχίζεται η μείωση των τιμών χοντρική στα εισαγόμενα προϊόντα. Και φωτιά στι τιμέ του πετρελίου βάζει επίθεση στην Ιεμένη. Στον τύπο τη Θεσσαλονίκη, αλλαγή παρόχου ρεύματο με ένα μήνυμα στο κινητό μα. Το ψηφιακό πορτοφόλι επεκτείνεται και απλοποιεί χρονοβόρε διαδικασίε. Αδιάκοπη πορεία ψηφιοποίηση δίνει νέα όπλα στου πολίτε ω καταναλωτέ. Και άκου εδώ, καθαρίστρια στην Καλαμαριά, βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι γεμάτο με τριτά. Καλή πράξη της. πράξη τη ημέρα. Μπράβο τη, μπράβο της. Στην Εσπρέσο, γκέι επιχειρηματία, ζητείτε νύφη επιπληρωμή. Συμβόλαιο σιωπή με χρυσό μηνιάτικο για να χτίσει straight προφίλ. υπουργό Τι έχει βάλει Μάλλον, ναι. Η... Ε, δεν ξέρω, το... δεν, μπορώ, δεν, έχω διαβάσει το ρεπορτάζ. Αλλά μπορεί να έχει βάλει και αγγελία. Αλλά... Τι μα νοιάζει εμά. Γιατί να το βάλω, τέλο πάντων. Για, γιατί να μπει στη δικασία να θέλει να φαίνεται straight ενώ είναι γκέι ο άνθρωπο αυτό. Δ, δ, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, με αυτό άλλο δηλαδή. Εντάξει, αλλά έλα στη θέση του ανθρώπου να, έχει, να δέχεται. Ναι, γιατί να η κοινωνία δέχεται... στιγματίζει χωρίς λόγο. Ε. Ο καθένα σα κάνει ό,τι θέλει. Εμεί τον, τον στηρίζουμε τον κύριο να απελευθερωθεί. Ναι. Να κάνει αυτό. Το... Έτσι. Έτσι πρέπει. Ουπ, συμφωνούμε. Απελευθερώσει ο άνθρωπο. Το ήταν. Α, αυτό λέω. Όχι, λέω, ούψ, ούψ, λέει. Ο Υπουργό Πολιτισμού είπε ξαφνικά σε φρεάτιο έξτρα έξτρα λάτ αδιαφορία. Ο Ντάμιαν των Bitcoin και τη Dolce Vita που παγιδεύει γόνου πλουσίων, δημόσιο έξω για την Καλιφόνη. Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. δεν, μπορώ, δεν τα ξέρω αυτά. Πάμε στι αγγλικέ μα. Φόρτσα, πυρετό για ενίσχυση και αθλητικό κέντρο στην ατζέντα του Πάουκο Εκστρέμ τη Αχτάρ, ο Λεξέη ή Καστούκ. Κάστουκ. Τρέχουν εξελίξει με την ιδιοκτήτη έκταση στου Τσαγκαράδε. Μάλιστα. Και ο Ροζιέλε τη Μπεσίκτα σε πρώτο πλάνο για δεξί μπακ. Κάστουκ. Κάστουκ. Στη Μέτρο Σπορτ. Ευκαιρίε με το ρωτήσεων στην Θεσσαλονίκη. Ο κανόνα του Πρωτοφυλάκα Μαξίμ Κοβάλ για τι. Η κόβαλ για τι τελικέ συζητήσει με τον Άρη. Πολλά νέα πρόσωπα στην 11 ετοιμάζει ο Μάτζιο για το μάτζι με τον Πανετολικό ενώψη τη ρευμά του κυπέλου με την ΑΕΚ στη στυλοβάτε στην άμενα του Πάκου, Λιαράκη και Μιχαλίδη δικαιώνουν μαζί με τον Κωνσταντέλια την επένδυση στα τμήματα υποδομή και βάζουν γερά θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά από τη Μέτρο Σπορτ. Έλα, σου κάνω το στάντ. Εδώ είμαστε. Να, τσάκα εφιάλτη στην Ισπανία. Μετά την Παρσελόνα, ο Ολυμπιακό έφυγε τη μένα στο 869 από τη Βιτόρια κόντρα στην Πασκόνια. Τελικώ με μακάπη ζείτε, ζείτε επιγόντω ανασύνταξη από το φω στο σπορ. Ε, πάμε και στο σπορ Ντέι. Σπορ Ντέι. Κόκκινο γίγαντα, ο θηριώδη Άλμου Στράτη αφήνει την πράγκα και έρχεται στον Ολυμπιακό για να ασκήσει στον άξονα. Στον κόκκινο πρωταθλητή. Φέρνει Κάρμο και Μουστράτη, πήγε Πορτογαλία ο Πέδρο Άλβε και του φέρνει. Το Παρασκήνιο με τον Παλο... Παλωμίνο, η συμφωνία με τον Πόρτο, όχι, όχι τον Πέχτη και μεγάλη σιγουριά για τον κόφτη τη Πράγκα στην ώρα την αθλητική των σπορ. Όλοι μέσα, ο Σιντιμπέ προπονήθηκε κανονικά, ο Μάνταλο το ίδιο, ο Ραούχο και ο Φερνάνδη έχουν ανεβάσει στροφέ και πλην των διεθνών είναι έτοιμο πόλεμοι. Και Στηλά. στη live sport. Μαύρα χάλια, η Μπασκόνια πάτησε ξανά τον τραγικό Ολυμπιακό 869 και χρυσάφι, πανηγυρική επιβίωση τη live από τη μάρκα για τον Μπάο που θέλει του δύο μεγάλου. Στάρτ Ρεάλ, μιλάμε για του ε, Δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίω για τον Ταβάρε και 6 εκατομμύρια τριετέ πιστό για τον Χεζόνια. Τρομερή παίχτη. Ο Χεζόνια ήταν και πάλι στον Παναθηναϊκό.